Καλησπέρα και καλή εβδομάδα από την Καβάλα. Να σας ενημερώσω ότι πριν από λίγη ώρα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κλειτσιώτη, αναμένεται τις επόμενες ώρες να ο 55χρονος να λάβει εξιτήριο προκειμένου, όπως λέει και το ρεπορτάζ, να βρεθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Από εκεί και μετά, σε κλίμα οδύνης και θλίψης, τελέστηκε το τελευταίο αντίο, χθες, ημέρα Κυριακή, με μία χρονοκαθυστέρηση γύρω στις 6 ώρα το απόγευμα, ενώ ήταν προγραμματισμένη η νεκρόσιμος ακολουθία για τις 5 η ώρα το απόγευμα της Κυριακής, ανήμερα της γιορτής της μητέρας. Τραγική ηρωνία, όλο αυτό σχολιάζουν οι κάτοικοι της περιοχής του Αμυγδαλεώνα και όλοι ευρύτερα της περιφερειακής ενότητας Καβάλας. Να πούμε ότι την ημέρα της κηδείας έγινε η αλλαγή στην εικόνα του προφίλ του δράστη. Έρχεται βέβαια μία διάψευση από την συνήγορο υπεράσπιση, τη δικηγόρο. Αυτή είναι η τελευταία, μία ακόμα πληροφορία που έχουμε. Όπως επίσης ο συγκεκριμένος δεν είχε ποινικό παρελθόν. Από εκεί και μετά κυκλοφόρησαν κάποιες δηλώσεις περί ασφαλιστικών μέτρων από πρώην σύντροφο του κατηγορούμενου, κάτι που δεν επιβεβαίωνε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Κομνηνέ.